Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα το βίντεο θα είναι λίγο tech freaks. Όπως ξέρετε, είναι Χριστούγεννα. Και τι σημαίνουν τα Χριστούγεννα? Τα Χριστούγεννα σημαίνουν δώρα. Αυτό εδώ. Εδώ έχουμε το CM310 της Cooler Master. Είναι ένα gaming ποντίκι full RGB. Επειδή γενικά ποτέ δεν αγόραζα περιφερειακά, ακριβά περιφερειακά για τον υπολογιστή μου, γιατί συνήθως δεν έπαιζα τόσο πολύ παιχνίδια. Είμαι κυρίως από τους ανθρώπους που τον υπολογιστή χρησιμοποιούν πιο πολύ για μοντάζ και γενικά για δουλειά περισσότερο. Ποτέ δεν έπαιρνα ακριβά περιφερειακά. Όμως ήρθε η ώρα, γιατί δουλεύοντας τόσες πολλές ώρες σε έναν υπολογιστή θες κάτι πιο ξεκούραστο στο χέρι σου. Έτσι λοιπόν θα αποχωριστώ το αγαπημένο μου Magic, μαγικό Microsoft Mouse. Θα φύγει, γιατί είχα ένα Hanzo, το οποίο μας άφησε χρόνους, και έτσι ξαναγύρισα στο παλιό μου Microsoft. Βασικά παλιό Logitech, είναι ψέματα παιδιά, συγγνώμη, αλλά έχω ένα Microsoft για ένα Logitech και τώρα έχω το Logitech επάνω. Λάθος, γράψτε λάθος. Λοιπόν, οπότε θα φύγει στην άκρη και θα το αφήσω μέχρι να αφήσει χρόνους, που ελπίζω να μην αφήσει χρόνους αυτό, γιατί είναι αρκετά ακριβό για ποντίκι, έτσι. Αρκετά ακριβό, ναι, δεν είναι της ακριβής σειράς, αλλά για ένα ποντίκι εγώ προσωπικά δεν θα έδινα τόσα λεφτά. Γενικά θα προτιμούσα να δώσω κάπου αλλού, και αν μου περισσεύανε τότε ίσως να τα έδινα, γιατί όπως είπαμε τα ακριβά περιφερειακά δεν είμαι και τόσο φαν των ακριβών περιφερειακών. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ποντίκι κοστίζει γύρω στα 30 με 35 ευρώ στην ελληνική αγορά, στα ελληνικά καταστήματα. Μιλάμε για ένα gaming mouse. Θα το ανοίξουμε για να δούμε τι περιέχει μέσα η συσκευασία του mouse και μετά να κάνουμε ένα τυπικό review. Λοιπόν, η συσκευασία έχει πάνω 4 ταινίες τις οποίες πρέπει να βγάλετε, και μετά πολύ απλά το σέρνεις και βγαίνει. Αυτό δεν έχει τίποτα μέσα, αφήνουμε στην άκρη, και το mouse έρχεται σε μια τέτοια συσκευασία. Έχω να σας πω ότι η συσκευασία μου άρεσε αρκετά, είναι όμορφη γενικά σαν συσκευασία και το pack, και μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η διχρωμία της Cooler Master. Γενικά είμαι πολύ fan της Cooler Master, είναι από τις αγαπημένες μου εταιρείες, και την προτιμώ γενικά, και το λογοτυπό της μου αρέσει και τα περιφερειακά της μου αρέσουν πιο πολύ από άλλες εταιρείες. Τα προτιμώ γενικά, δηλαδή Cooler Master νομίζω προσωπικά, έτσι, τώρα δεν ξέρω για εσάς, αλλά γενικά μου αρέσει σαν εταιρεία πάρα πολύ. Λοιπόν, μας έχει εδώ και την Cooler Master Join Your Gaming Experience. Perfect. Και έχουμε και λέμε, υπάρχει μέσα στη συσκευασία το ποντίκι και μόνο το ποντίκι. Ας το βγάλουμε να δω αν έχει τίποτα άλλο η συσκευασία. Α, ναι, έχει και ένα manual. Μετά δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Όπως ξέρετε, αυτοί που με ξέρετε, είμαι συλλέκτης, οπότε το κουτί θα πάει πίσω εκεί στη συλλογή με τα κουτιά και θα γίνει όμορφο και ωραίο στη θέση του μαζί με τα υπόλοιπα. Λοιπόν, έχει κάποιες οδηγίες στα κινέζικα, από ό,τι βλέπω, ρωσικά δεν, εντάξει, όπως ξέρετε, δεν μας χρειάζονται αυτά. Λοιπόν, μ' αρέσει πολύ που το έχουν σε σφουγγαράκι μέσα για την... Έχει ένα βελάκι εδώ. Τα αφήνουμε και αυτό στην άκρη και πιάνουμε το ποντίκι. Έχω να σας πω ότι στο βάρος μ' αρέσει αρκετά. Δηλαδή δεν είναι ούτε πάρα πολύ βάρη, ούτε πάρα πολύ ελαφρύ. Είναι ένα ποντίκι το οποίο αγκαλιάζει πολύ ωραία το χέρι, μ' αρέσει γενικά, και τα grip εδώ που έχει, αυτά τα πλαστικά grip να το πω, είναι πολύ ωραία στο χέρι, και την υφή, έχει πολύ ωραία υφή δηλαδή το ποντίκι. Το έχω δοκιμάσει και μ' άρεσε πολύ. Εννοείται πλαστικό. Το καλώδιο δεν είναι φασμάτινο νινών, είναι ένα απλό πλαστικό καλώδιο, κάτι το οποίο γενικά είμαι fan
των υφασμάτινων ινών και θεωρώ ότι ένα ποντίκι που κοστίζει 30 με 35 ευρώ θα ήταν απαραίτητο να έχει καλώδιο υφασμάτινων ινών, όχι μόνο για το εφέ, αλλά και για το cable management, για να μην μπλέκεται το καλώδιο, γιατί τα καλώδια αυτά μπλέκονται και πραγματικά είναι ο χειρότερος με φιάλτης αυτά τα καλώδια. Μου έχει κάνει τρελή εντύπωση το ότι εδώ πέρα τη θύρα, βλέπετε εδώ είναι μοβ η άκρη και μου αρέσει πολύ που έχει επάνω στο καλώδιο το λογότυπο της Cooler Master. Το λογότυπο της Cooler Master, αν και δεν φαίνεται, γιατί θα υπάρχει πίσω από το κουτί μας, αλλά μ' αρέσει που υπάρχει αυτή η όμορφη καστική παρέμβαση στο καλώδιο. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε στην πρίζα, να δούμε και τα φωτάκια. Έχω να σας πω ότι το συγκεκριμένο ποντίκι είναι Full RGB, έχει 5 modes και βγάζει 16,5 εκατομμύρια χρώματα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι Full RGB. Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποιες λεπτομέρειες για κάποιους που θέλουν να ξέρουν και κάτι παραπάνω για το ποντίκι και κάποιους που θα τις χρειαστούν. Told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. And remember that the world's yours, do it how you want. You've been waiting here for too long, think it's time for you to move on. Realize that there's real lies and these real times will be strong. I've been waiting all my life, and it was right before my. Σαν πρώτη εντύπωση μπορώ να πω πως με ενθουσίασε ο διακριτικός σχεδιασμός και ο ομαλά εντυπωσιακός RGB φωτισμός που έρχεται πολλά υποσχόμενος και αποδίδει 16,7 εκατομμύρια χρώματα με 7 διαφορετικά προγράμματα. Έρχονται να δώσουν όλα μαζί μια ευχάριστη νότα στον χώρο. Δεν φτάνουν μόνο αυτά όμως για να κάνουν ένα ποντίκι λειτουργικό. Η συμπαγή σχεδίαση επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση με βάρος μόλις 100 γραμμάρια, θεωρείται το γλυκό σημείο που κατανέμεται εξίσου σε όλο το σώμα για ανώτερο έλεγχο και ισορροπία. Με πολλαπλές ρυθμίσεις ανάλυσης από 500 μέχρι 10.000 dpi και με polling rate 1000 προς 1 ms, το CM310 προσαρμόζεται με ευκολία στις προτιμήσεις σου. Η κατασκευή του αρκετά στιβαρή θα έλεγα. Το σώμα τώρα αποτελείται από ABS πλαστικό και UV coating. Κατά την πρώτη επαφή συναντάει κάποιος 3 κουμπιά στην επάνω πλευρά και 2 στην αριστερή πλευρά, συν το δεξί και το αριστερό κλικ. Μειονέκτημα για εμένα, το καλώδιο υφασμάτινων ινών. Δεν το έχω, μου λείπει. Αλλά μπορώ να αντέξω και χωρίς αυτό. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησα. Γενικά να ξέρετε ότι δεν είμαι αυτόν τον βίντεο. Απλά μ' αρέσει να το κάνω και το κάνω. Μ' αρέσει γενικά το Tech Freaks, αν και δεν το έχω και πολύ. Αλλά το προσπαθώ, όπως βλέπετε. Θα τα πούμε στο επόμενο!